Έχει πάρει τον τίτλο, Νίκο, έλα λίγο πιο μπροστά, έχει πάρει τον τίτλο του πιο πιστού ερωτηματικό. Ίσως είναι ο πιο πιστός τηλεθεατής εκπομπής μας. Και για ποιους λόγους? Γιατί εδώ ο Νίκος ο Χαργάλης είναι αγρότης στον Εύρο. Και κάθε απόγευμα συντονίζεται μέσα από το διαδίκτυο και από την γενικότερη πλατφόρμα που ανεβαίνει Κρήτη TV, συντονίζεται για να μας παρακολουθεί. Να σε καλησπερίσω, Νίκο Χαργάλη, για ακόμα μία φορά. Την καλησπέρα μου για ακόμα μία φορά συνεννόμονται, φίλε μου Νίκο. Συγγνώμη λίγο, θα βάλω ένα αστεράκι σε αυτά που είπες για την πλατφόρμα της σύνδεσης. Στο χωριό μας έχουν βάλει όλοι σχεδόν ο TTV, Κοσμοτέ TV, και μπορούν και βλέπουν live Crete TV. Δεν χρειάζεται να μπουν πλέον στο Web TV. Με συμπλήρωσες και βάζω τελεία και αλλάζω και παράγραφο. Για ακόμα μία φορά μας είπες ναι, μας βοηθάς, μας μεταφέρεις εκεί την εικόνα ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά στη γη τους προκειμένου να παράγουν τα προϊόντα τους, να επιβιώσουν και να δουν με αισιοδοξία το μέλλον. Βεβαίως, πολύ σωστά τα λες, με ανθρώπους που παράγουν με μεράκι και όχι από ανάγκη. Γι' αυτό και παράγουν πολύ γνήσια, αυθεντικά, αγαθά, με πολύ κόπο. Ωστόσο, για μένα ήταν εύκολο, γιατί όταν έχω να συνεργαστώ με ανθρώπους εξελίξιμους και επικοδομητικούς, είναι το μόνο εύκολο. Πώς θα περάσει το καλοκαίρι σου? Φέτος υπάρχει περίπτωση να έρθω στην Κρήτη. Μα τι λες τώρα. Αυτό είναι σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση είδηση που μας αναφέρεις αυτή τη στιγμή. Ναι. Τώρα βγάζω το πρόγραμμά μου και είστε στην πρώτη επιλογή μου. Μάλιστα. Με το καλό λοιπόν να τα πούμε και να γνωριστούμε και από κοντά. Έχουμε γνωριστεί τηλεοπτικά. Έχουμε κρατήσει και έχουμε δημιουργήσει μια στενή επαφή. Τους χαιρετισμούς μας σε όλη την περιοχή, που ξέρω ότι μας παρακολουθούν και μας στηρίζουν, είναι πάνω από 2.000 άτομα. Mm-hmm. Και με το καλό να τα πούμε. Νίκο. Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Καλό καλοκαίρι και του χρόνου ακόμη πιο δυναμική και λειτουργική. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ από τον Εύρο. Ερχόμαστε στα δικά μας. Νίκος Παπανικολάου παραμένει.